Αγρία, Pokémon εδώ πέρα. Ξάφνιασε το. Εννοείται τι με ξάφνιασε, είναι Pokémon, φαντάζομαι τόσο. Πώς να μην συντρομάξει αυτό το. Φάντασμα, είναι φάντασμα, εννοείται τι συντρομάζω. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Let's Play Pokémon Silver Silver. Καλή player εδώ πέρα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η σειρά αποτελεί ένα κομμάτι μιας τριλογίας όπου παίζουμε το παιχνίδι στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά σε κάθε γλώσσα και με διαφορετική ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, στο τελευταίο επεισόδιο ψιλοκόλλησα και δεν μου ερχόταν στα ελληνικά η λέξη elegant, elegant, τι ακριβώς σημαίνει. Και από ό,τι το ψιλοκοίταξα σημαίνει κάτι σαν κλασάτο, κυριλέ, κομψό. Πιστεύω πάνω κάτω ότι πιάνετε την ουσία. Και άμα θυμάστε το τελευταίο επεισόδιο, ο γυρότερος μας έδωσε την επίθεση Flash, που στην πρώτη γενιά ήταν HM, δηλαδή χρειαζόσουν ένα έβλημα για να τη χρησιμοποιήσεις, αλλά σε αυτή τη γενιά είναι ένα TM, οπότε μπορούμε να τη μάθουμε σε ένα τα Pokémon μας. Ναι, ναι, ξέρω τι σκέφτεσαι, γιατί θέλεις να μάθεις το Flash σε ένα τα Pokémon σου, να είναι μια χρηστή επίθεση, τι να σου κάνει, αλλά είναι μια επίθεση η οποία είναι κάπως καλύτερη από ό,τι την περιμένετε, καθώς όπως και την επίθεση Double Team μπορεί να κάνει τους αντιπάλους να στοχεύουν περισσότερο. Με άλλα λόγια, εναντίον αληθινών ανθρώπων θα σου ήταν εντελώς άχρηστο, γιατί οι αληθινοί άνθρωποι είναι αρκετά έξυπνοι για να ξέρουν να χρησιμοποιήσουν επιθέσεις που πετυχαίνουν πάντα, χωρίς καθόλου στοχές, π.χ. αεροπορικό άσο, aerial ace ή τέτοιες επιθέσεις. Αλλά όταν παίζεις απλά το story του παιχνιδιού, τα ηλεκτρονικά είναι κάπως χαζά για να χρησιμοποιήσουν τέτοιες επιθέσεις, οπότε μπορείς να τα κάνεις να κατατυφλωθούν και να τα κερδίσεις πολύ άνετα. Όχι ότι θα το χρησιμοποιούμε, ότι θα χρησιμοποιούμε συνέχεια αυτήν την επίθεση, γιατί είναι και λίγο σπασμένη, αλλά με τα χαράς να τη μάθουμε στο μαρίπο μας. Δηλαδή, αντί να ξέρει μόνο επιθέσεις ζημιάς που με ηλεκτρισμού, να ξέρει και μία από αυτές τις στάτους επιθέσεις που καμηλώνουν στα στατιστικά των αντιπάλων μας. Και επιτέλους μπορούμε να εξερευνήσουμε και τη σκοτεινή σπηλιά. Μια χαρά. Όχι, δεν θέλουμε να πολεμήσουμε αντίον Geodude. Το καημένο μας το συντακούλι κάνει. Το μαρί που μας κάνει επίσης από Geodude. Όπως βλέπετε παιδιά, η ομάδα μας έχει μια μεγάλη αδυναμία πάνω στα πόκιον που είναι πέτρας και δάφος. Αλλά εντάξει, την ψιλοπαλεύουμε. Ξέρετε παιδιά, εδώ πέρα θα κάνω λογικά ένα μικρό editing και θα σας δείξω ένα σπάνιο πόκιον που υπάρχει στη σπηλιά. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε λίγο μετά το editing. Και τα καταφέραμε παιδιά, το βρήκαμε επιτέλους μετά από τόση μα τόση πολλή ώρα, το Dunsparce. Ένα Pokémon τόσο σπάνιο που έχει μόλις μία στις 100 πιθανότητες να εμφανιστεί μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Πολύ ντροπαλό, πολύ κρυμμένο, πραγματικά. Και το χειρότερο απ' όλα που φαίνεται μικρό, είναι αδύναμο, λες δεν πειράζει, θα εξελιχθεί κάποτε. Αλλά όχι παιδιά, δεν έχει καμία εξέλιξη, είναι πραγματικά ένα Pokémon που δεν αξίζει να το ψάξεις να χαραμίσεις τόση ώρα για να το βρεις. Η μοναδική του χρησιμότητα είναι για να συμπληρώσεις το Pokédex, αν και μπορεί να μάθει πάρα πολλές επιθέσεις διαφορετικού τύπου, θα ήταν χρήσιμο, να έχει εξέλιξη, αλλά εδώ πέρα απλά πλούσιτα θα το χρησιμοποιήσουμε στην ομάδα μας, απλά ήθελα να σας το δείξω λίγο. Για να δοκιμάσουμε να το πιάσουμε. Όχι ρε, όχι, έκανες ήδη τρεις. Και έλεγα ρε που, γιατί τόσο κολλό. Αλλά όχι, δεν το πιάσαμε. Και όχι, δεν το κάνει καμία ζημιά, φοβάμαι για critical. Είναι λες και συνάντησα ένα σαν υπότιμο τόση ώρα που μου πήρε να το συναντήσω. Θα το πετάξουμε απλά Pokéballs με γεμάτο σπί μέχρι να το πιάσουμε. Δεν παίρνουμε το ρίσκο να το κολλήσουμε, παιδιά, πραγματικά. Κάτσε να το πιάσουμε τον παραδοσιακό τρόπο, να το πετάξουμε 100.000 Pokéballs μέχρι να πιαστεί. Δηλαδή ελπίζω να πιαστεί, μετά από τόση ταλαιπωρία να το βρούμε. Καλά. Πάλι καλά παιδιά το πιάσαμε. Για να δούμε τι έχει το Pokédex, να σου πει γι' αυτό. Ότι είναι ένα άχρηστο Pokémon, αλλά τι παραπάνω. Άμα εντοπιστεί, εξαφανίζεται χρησιμοποιώντας την ουρά του.
σκάβοντας με την ώρα του. Μπορεί να αιωρείται πολύ ελαφρά χρησιμοποιώντας τα φτερά του. Προσοχή παιδιά, όχι να πετάει, να αιωρείται έτσι. Λίγο είναι τόσο φυσό, δεν μπορεί και να πετάξει με αυτά τα φτερά που είσαι. Αλλά εντάξει. Κάτσε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα στη γωνία της ομάδας μας. Δεν κάνουμε και τίποτα έτσι αν το έχουμε σε καμία γωνία. Περίμενε λίγο να διαβάσω την ικανότητά του. Φαίνονταν για κάτι ενδιαφέρον. Μπα, άχρηστο. Απλά αναπτύσσει τις πιθανότητες. Αν χτυπάς π.χ. τον αντίπαλο με δαγκονία, που υπάρχει πιθανότητα να μην σε χτυπήσει μετά ο αντίπαλος, ας πούμε, αυξάνει τις πιθανότητες για να μην σε χτυπήσει ο αντίπαλος, παιδιά. Λοιπόν, κάποιοι θα σκεφτούν πώς έτυχε και έχω Pokeballs, πώς είχε γίνει τα Pokemon θεραπευμένα. Ανάμεσα στο editing πήγα, αγόρασα Pokeballs, μέζεψα και από αυτό το δεντράκι που είδατε εκεί πέρα τον καρπό του, θεράπευσα και τα Pokemon μου. Οπότε με άλλα λόγια, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο boss, για το κλασικό πρώτο gym leader αυτήν του παιχνίδιου. Μια βαθιά αναπνοή. Δύο βαθιές αναπνοές. Και ελπίζουμε ότι ο κακός άνθρωπος εδώ πέρα θα μας ξαναμπλοκάει το δρόμο, μια χαρά. Hey, μικρέ πρωταθλητή. Δεν είμαι εκπαιδευτής, αλλά μπορώ να σου δώσω μερικές συμβουλές. Εμπιστεύσουμε. Αν με εμπιστευτείς, τότε το όνειρό σου να γίνεις σας πρωταθλητής θα βγει πραγματικό. Με εμπιστεύεσαι, τότε άκουσέ με. Τα Pokemon τύπου χόρτου είναι αδύναμα αντίον το υπταμένου τύπου. Κράτω αυτό στο μυαλό σου. Ναι παιδιά, στο παιχνίδι διαλέξαμε πάλι καλά το Cyndaquil, όχι το Τσικορίτα. Αλλά αν θέλετε να δείτε ένα άλλο παιχνίδι που θα έχω αδυναμία εναντίον του γυμναστή, πηγαίνετε και δείτε την αγγλική μου σειρά. Άφησε με να δω άμα είσαι αρκετά δυνατός για να αντιμετωπίσεις τον Falkner. Το γυμναστή μου, η παιδιά. Τι να πω, άφησε με να τεστάρουμε εμείς εσένα άμα είσαι αρκετά δυνατός για να είσαι ο μαθητής σου. Πώς τολμάς να μιλάς εκ μέρους αυτήν του τεράστιου δυνατού γυμναστή, σαν λατρεύεσαι. Ναι παιδιά, αφήστε μας να καθαρίσουμε λίγο με το σύνταγμα, να το βάλουμε λίγο πιο μπροστά το μέρη. Αυτό δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Ποιο όμως είναι, με ένα χτύπημα, ένα τεγιά. Ακόμα και να είσαι ένας αρχάριος εκπαιδευτής, δεν επηρεάζεις από αυτό το ύψος. Εδώ πέρα έχω να σου πω παιδιά ότι στην πραγματική ζωή έχω μια τεράστια φοβία στα ύψη. Δεν μπορώ να στέκομαι π.χ. στην άκρη στις στέγες, με τρομάζει. Αλλά πάλι καλά, ο εκπαιδευτής μας εδώ πέρα, ο χαρακτήρας μας, δεν δίνει καμία σκασίδα. Είσαι πραγματικά κάτι. Ωραία, μια χαρά. Για να δούμε τι έχει να μας δείξει και ο δεύτερος εδώ πέρα. Να βάλουμε Μάρια, που μπα, όλα να είναι ακόμη σύντοπη. Ωχ! Νομίζεις ότι είσαι καλός, ε? Για να σε δούμε. Άμα σε πιέσουμε λίγο εδώ στα ύψη. Πιστεύεις πως άμα ταρακουνηθείς λίγο θα πέσεις κάτω? Άνθρωποι εκπαιδεύονται εδώ πέρα μέρα και νύχτα για να γίνουν αφιτεντίες στα Pokemon υπταμένου τύπου. Έλα. Παιδιά, ο τύπος εδώ πέρα είναι λίγο αγενής. Μας προκαλεί λίγο τα νεύρα, τι θα γίνει και καλά αν πέσουμε κάτω. Ναι, ξέρετε. Ψυχολογικό πόλεμο μας κάνει ο τύπος. Για να δούμε όμως τι έχει σε μια μάχη Pokemon. Το παίζει και τόσο θηρίο. Το πίτζι μας τύφλωσε λίγο, με άλλα λόγια είναι ευκαιρία να αλλάξουμε Pokemon, να βάλουμε το Μαρίπ. Μας φύγει και τύφλωση και ωραία το Cyndaquil ένα The Quick Attack, μια επίθεση προτεραιότητας. Που έχει
40 ζημιά και το Tackle έχει 35, ναι, σίγουρα είναι καλύτερα το Tackle. Ας πού είναι αυτή η δυσπροτεραιότητα, δηλαδή που σημαίνει ότι αν αντίπαλος έχει μία μόλις σταλιά και είναι γρηγορότερος από εμάς, μπορούμε να την καθίσουμε και να το διαλύσουμε πριν κάνει καλά-καλά προλάβει να κάνει κάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα pitch για τον αντίπαλο, ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε το Μάρι μας. Στάσου, προηγουμένως είπα ότι το θεράπεψα, αλλά έχει ζημιά. Όχι παιδιά, μπερδεύτηκα, τελικά δεν το θεράπεψα. Εντάξει, ποιος νοιάζεται. Με ένα Pokemon, τρισμό, τι θα μας κάνουν τα Pokemon, τύπου υπταμένου. Απολύτως τίποτα. Και πήραμε λίγο ακόμα XP, μια χαρά. Για να σε δούμε, κύριε αυθεντία εδώ πέρα. Είμαι ο Φάλτνερ, ο γυμναστής στην Violet Poly. Οι άνθρωποι λένε ότι μπορείς να ηλεκτρίσεις τα Pokemon υπταμένου και να τα διαλύσεις έτσι απλά. Δεν θα αφήσω μια τέτοια προσβολή για τα καημένα υπταμένα Pokemon μου. Τα αποκαλεί Pokemon πουλιά, αλλά εντάξει, υπταμένα Pokemon μου. Θα σου δείξω την πραγματική δύναμη των υπταμένων Pokemon. Έλα φίλε μας, δείξε μας τι έχεις. Πως πραγματικά τα υπτάμενα Pokemon σου μπορούν να μας αποκαλέσουν μια δυναμία. Ναι, όχι, λες μόνο δυσυλλόγια του αέρα ή είσαι όντως δυνατός. Για να κάνουμε, για να κάψουμε λίγο το πίτσι, να ανάψουμε τα καρβουνάκια, να τα βάλουμε στη φωτιά και σε έχει όρεξη για ψητό κοτόπουλο στα κάρβουνα. Σκέτη λιβούδια. Ναι παιδιά, γυμναστής εδώ πέρα έχει μόλις δύο Pokemon και ενώ είναι ο πρώτος γυμναστής που συναντά στη δεύτερη γενιά, δεν έχει κανένα Pokemon από τη δεύτερη γενιά. Έχει μόλις Pokemon της πρώτης γενιάς, αν είναι δυνατόν. Ο άνεμος είναι επιτέλους με εμάς. Νομίζεις? Όχι και τίποτα άλλο. Τόσο νωρίς το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε... Αυτό καημένο το μαρί που θα γίνει, τι σημαίνει. Όχι και τίποτα άλλο. Τόσο νωρίς το παιχνίδι θα μπορούσε να μάθει και καμία... να πιάσει και κανένα καλό επτάμενο Pokemon της δεύτερης γενιάς. Ας πούμε το Hot Cut. Γιατί δεν χρησιμοποιεί κανένα Hot Cut? Έλα Μαρίπ, έλα Μαρίπ, ναι, Μαρίπ, ναι, με δύο CP, μπράβο, 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 Μαρίπ, μπράβο, μπράβο που κρατήθηκες. Έλα, έλα, πάρε και ένα level που το αξίζεις. Έλα, έλα. Το καλό μας το Μαρίπ, παιδί, τον έφαγε, τον ξέσχισε, τον είπα. Μια χαρά, μια χαρά, μπράβο σου. Μπράβο σου το καλό μας το Μαρίπ. Καλό μας. Όχι που να με πάρει. Ο πατέρας μου μου εμπιστεύτηκε αυτά τα υπτάμενα Pokemon. Αλλά μία ήττα είναι μία ήττα. Είναι εντάξει. Πάρε αυτό το επίσημο έμβλημα Pokemon. Αυτό το έμβλημα το αποκαλούν Zephyr έμβλημα. Και με αυτό, παιδιά, έχουμε το πρώτο μας έμβλημα που μπορούμε να ελέγχουμε και Pokemon από ανταλλαγές μέχρι level 20, ας πούμε, το Onix που έχουμε από ανταλλαγή. Αυτό το έμβλημα σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς την επίδεση Rocks μας να σπάς βράχους οπουδήποτε θέλεις. Και μας έδωσε, παιδιά, έτσι την επίδεση 51. Είναι από δεν μπορέσαμε να το δούμε να τη χρησιμοποιεί σε μάχη. Όποιος θέλει να τον δει να είναι λίγο πιο δυνατός, πηγαίνετε και δείτε το Let's Play στα γερμανικά όπου δεν χρησιμοποιήσαμε το Marip. Έχουμε άλλα Pokemon σε αυτή την ομάδα, οπότε μας δυσκόλυψε λίγο παραπάνω και χρησιμοποιούσε ξανά και ξανά και ξανά αυτή την επίθεση για να θεραπεύει το Pokemon της. Σχεδόν μας ξε... Ναι, 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 σχεδόν μας ξε... Αλλά τα καταφέραμε και τον φάγαμε.
αυτή η επίδεση, παιδιά, είναι πολύ χρήσιμη να θεραπεύσει τα επτάμενα σου Pokémon, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κανένα επίσημο Pokémon στην ομάδα μας που να το χρησιμοποιούμε, να τη χρησιμοποιούμε αυτήν την επίδεση. Υπάρχουν και άλλα γυμναστήρια Pokémon στις υπόλοιπες πόλεις και χωριά που έρχονται στον δρόμο σου, Κομόπολης και έτσι. Όσο για την επόμενη πορεία σου, θα σου πρότεινα να πας στην Αζαέλα πόλη. Εντάξει, κανένας φίλος. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να σε δούμε στη φουρδύναμή σου, εντάξει. Προσπάθησες. Κάτι είναι κι αυτό. Για να θεραπεύσουμε τα καμία. Αφού θα Γεια σου κακακάν, ανακαλύψα με κάτι. Οι πληροφορίες δεν μπορώ να σου πω ακριβώς περί τίνους πρόκειται, αλλά θέλω να πάρεις αυτό το μυστηριώδες αυγό που μου έφερες νωρίτερα. Ο βοηθός μου είναι στο μαγαζί παραδίπλα. Μπορείς να πας να το συναντήσεις και να πάρεις αυτό το αυγό μαζί σου. Ναι, γιατί όχι. Έχουμε λίγη πείνα να φάμε καμία ομελέτα ή να το κάνουμε τηγανιτό. Για αστεία το πήγαινε, αλλά μου άνοιξε η όρεξη που να μου πάρει. Εντάξει, θα τσιμπήσω κάτι μετά το βίντεο. Αν και σήμερα, παιδιά, πήγα με έναν Ιταλό φίλο μου και πάγαμε Ιταλική πίτσα, η οποία Ιταλική πίτσα, μπορώ να σας πω, παιδιά, είναι σκέτη μούρια και πραγματικά αξίζει να δοκιμάσετε Ιταλικές πίτσες. Πείτε ότι οι Αμερικάνικες πίτσες είναι τύπου φασφουντάδικου, δηλαδή λαδίλα, βρώμικο φαγητό, με στα λίπη, να το φας έτσι σαν γουρούμι να το ευχαριστηθείς. Αλλά οι Ιταλικές πίτσες είναι πιο κυριλές, ας πούμε κάνεις παθείς αναπνοίας, διαλογισμό και λες πω θέλω ένα ποιοτικό φαγητό, ένα elegant φαγητό, ψώτια. Ας φάμε, λες, Ιταλική πίτσα. Πραγματικά οι Ιταλοί έχουν τις πίτσες τους, λες, και είναι θρησκεία. Ας πούμε, αν πας σε έναν Ιταλό και του λες, έλα να φάμε Αμερικάνικη πίτσα, θα σε κοιτάξει. Σου πει, είσαι τρελός. Και άμα του πεις, έλα να φάμε μια Αμερικάνικη πίτσα που να έχει ανανά από πάνω, είναι, λες, και τους έβρισες στη μένα, είναι, λες, και έκανες μία ιεροσιλία, είναι αμαρτία να πεις έναν Ιταλό να φάμε πίτσα με ανανά. Πραγματικά το συχαίνονται, το απεχθάνονται, είναι λες και είναι ο κρυπτονίτης τους. Πραγματικά μην το κάνετε ποτέ, μα ποτέ, ειδικά να δείτε έναν Ιταλό με ένα μαχαίρι μπροστά σας να κόβει την πίτσα του. Αν δεν θέλετε το μαχαίρι εδώ στην καρδιά, καμία κουβέντα. Αμερικάνικη πίτσα με ανανά. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει να μας προσφέρει αυτός ο τύπας. Πολύ καιρό δεν σε είδα καν. Σε περίμενα. Αυτό εδώ πέρα είναι από τον Professor Elm. Θα ήθελες να κουβαλήσεις αυτό το αυγό μαζί σου? Ναι, εννοείται. Για ποιο λόγο όχι. Και με αυτό, παιδιά, αποκτήσαμε το αυγουλάκι μας. Όσοι έκαναν πλακίτσα ότι δεν το φάνε. Λοιπόν, κάναμε έρευνα σε αυτό το αυγό, αλλά ξαφνικά ο καθηγητής Έλμ φώναξε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που να είναι πιο υπεύθυνος για αυτό το αυγό από τον Καλμ. Και τότε επέμενε να σου φέρω αυτό το αυγό σε σένα. Αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα εδώ πέρα για να σου παραδώσω αυτό το αυγό.
Από ό,τι φαίνεται, τα αυγά Pokémon κολλάβονται μόνο όταν τα έχει στην εξάδα σου και περπατάς μαζί τους. Αυτός είναι κι άλλος ένας λόγος που το εμπιστευόμαστε σε σένα, καλό. Σε παρακαλώ, πρόσεχε το. Όσο τι πας από εδώ πέρα μας λέει ότι θα εμφανιστεί ένα Pokémon το πολλάκι μου σώπα. Τι θέλει αυτή εδώ? Ιαπωνικό στυλάκι φοράει κιμονό η κοπελιά. Κιμονό παραδοσιακό ιαπωνέζικο ρούχο για γυναίκες. Αυτό το βγω, μη μου πεις ότι είμαστε έτσι. Στο πήρες από τον κύριο Pokémon, ναι. Σε το πρώτο έδωσε στον καθηγητή Ελμ και μετά ο καθηγητής Ελμ το έδωσε σε σένα. Το πιάσα. Αυτό το εγώ είναι πραγματικά σημαντικό. Σε παρακαλώ, πρόσεχε το σαν τα μάτια σου. Με καταλαβαίνεις? Εννοείται, κοπελιά, ηρέμησε. Δεν είσαι τόσο ανεύθυνη. Μάνα θα μας άκουσε όταν λέγανε γιόμενα της. Βασίζομαι σε σένα. Περίμενε, θα με σπίσεις και αν πως σε λένε, έτσι απλά φεύγεις. Τι έγινε στα την παιδιά, τι έγινε στα την κοπελιά? Δεν μπορείς να έχεις τα πόκια μου πάντα να περπατάνε από πίσω σου. Μερικά κτίρια ή σπηλιές ή κάπου με πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να τα κουβαλάς από πίσω σου. Σε τέτοιες περιοχές πρέπει να τα έχεις μέσα σε μια Pokéball. Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτόματα γίνεται, οπότε δεν μας νοιάζει. Μιλήσαμε ήδη εδώ πέρα. Χρησιμοποιεί ως παρατσούκλια για τα Pokémon της φαγητά τα οποία πραγματικά της αρέσει να τρώει. Για να δούμε. Γεια σου, μικρό μας Πίτζι. Πίτζι, Πίτζι! Αποκάλω το Πίτζι μου, φράουλα! Φράουλα. Φράουλα, παιδιά, είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Και μετά νομίζω είναι η μπανάνα, το δεύτερο αγαπημένο μου φρούτο. Πραγματικά μου αρέσουν αυτά τα δύο σαν φαγητά. Εσείς, παιδιά, ποιο είναι το αγαπημένο σας φρούτο? Άμα θέλετε, μπορείτε να γράψετε κάτω στα comments. Άνοιξε έτσι λίγο μια μικρή κουβεντούλα. Τα φυτά είναι και αυτά ζωντανά πλάσματα. Θέλουνε πότε να κουνιούνται από το ένα μέρος στο άλλο. Ναι, ίσως άμα ένα φυτό είναι ακόμα σπόρος και μετακινείται με τον άνεμο, αλλά... ή όταν μεγαλώνει, αλλά να μετακινείται. Ίσως αρκοφάγα φυτά που τρώνε μύλισσα, αλλά τι σίγουρα κάνει αυτό, παιδί. Τον τελευταίο καιρό δεν βλέπω άτομα να έρχονται από τη Golden Road πόλη. Περίερο. Και εδώ πέρα, παιδιά, ερχόμαστε για μία ακόμη φορά στο τέλος ενός επεισοδίου. Άμα σας άρεσε και θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερα, τότε θα ήμουν ευγνώμων. Άμα κάνετε ένα like από κάτω και κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Τα λέμε στην επόμενη φορά!